Στον χώρο Art Gallery, όπου φιλοξενείται η έκθεση βασισμένη στο παραμύθι «Η παράξενη παρέα του Ορφέα» του Βασίλη Κάργα, βρέθηκαν οι μαθητές του ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου Λυκείου Αλεξανδρούπολης. Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά στο θεατρικό με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Παπαδοπούλου και απόλαυσαν την παρουσία του στο χώρο. Ήταν και μια καμήλα που μασούσε όλο. Μία! Μια! Χελώνα! Χελώνα με. Με πικίνι κολυμπούσε στην Κερκίνη, σε Καλύβη. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία, που είναι τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου. Καταρχήν, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση που έγινε στο σχολείο και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία, που είναι τη Δευτέρα, χαρήκαμε πάρα πολύ και ήρθαμε με μεγάλο ενθουσιασμό να παρακολουθήσουμε το συγκεκριμένο παραμύθι του κυρίου Κάργα. Τα παιδιά προετοιμαστήκαν από πριν για το τι θα παρακολουθήσουν, ενθουσιάστηκαν, κάναμε μια κουβέντα για τα ζωάκια που μπορεί να υπάρχουν μέσα, για το τι ήταν ο Ορφέας και όλη αυτή την ιστορία, για τη Θράκη, έτσι. Και ήρθαν με μεγάλη χαρά και όπως βλέπουμε το χαμόγελό τους είναι πάρα πολύ μεγάλο, χάρηκαν πάρα πολύ και θέλω να γίνονται και ελπίζουμε όλοι και το ειδικό σχολείο και το ΕΚ και το ειδικό σχολείο Αλεξανδρούπολης να μας δοθεί, η ευκαιρία να ξανάρθουμε σε τέτοιες δράσεις. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι δράσεις για τα παιδιά, κυρίως του ΕΚ και του ειδικού γυμνασίου, γιατί έρχονται σε επαφή, κοινωνικοποιούνται, ζουν κάποια πράγματα που δεν μπορούν να ζήσουν με τις οικογένειές τους, είναι κάποια βιώματα που ίσως χαράσσονται μέσα στο μυαλό τους και κυρίως το συγκεκριμένο παραμύθι, παράξενη παρέα του Ορφέα, μεταλαμπαδεύει σε αυτά τα παιδιά βασικές αξίες όπως είναι η φιλία, η συντροφικότητα, η διαφορετικότητα, που αυτά τα παιδιά με τον τρόπο τους και με τον ενθουσιασμό τους περνάνε αυτές τις αξίες και στον έξω κόσμο. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Συμμετείχα και εγώ στο θεατρικό που μας έκανε αυτή η κυρία. Μ' άρεσε πολύ το θεατρικό και μ' άρεσε πάρα το βιβλίο του Βασίλη Κάργα. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο συγγραφέας. Ο Βασίλης Κάργας είναι ένας πολύ ωραίος συγγραφέας. Θα ήθελα να γίνω και εγώ συγγραφέας όταν μεγαλώσω. Ποια από τα ζώα ήταν αυτά που σου έκαναν περισσότερη εντύπωση? Το τζιτζίκι. Που έτρωγε τζατζίκι. Η έκθεση «Παράξενη παρέα του Ορφέα» ολοκληρώνεται την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου.